Για να δούμε. Ακουγόμαστε καθόλου? Τώρα κάτι γίνεται. Καλησπέρα. Είναι η τελευταία μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Εγώ ξεκίνησα λοιπόν από το Δεκέμβρη και νομίζω ότι μισός χρόνος πέρασε έτσι νεράκι. Τον περάσαμε παρέα. Κατευθείαν από τη δουλειά, χωρίς να είμαι κατευθείαν από τη δουλειά. Νομίζω ότι μόνο έτσι ωραίες στιγμές και εκτόνωση και επικοινωνία έχω να θυμάμαι από όλη αυτή την εμπειρία. Να πω και ευχαριστώ εδώ στα παιδιά που μου δώσανε και την δυνατότητα αυτή τη μία ώρα την εβδομάδα να εκφράζομαι και να μοιράζομαι έτσι απόψεις και να υπάρχει και αυτή η διάδραση στην επικοινωνία. Αλλά τι να κάνουμε τώρα σε αυτή την τελευταία εκπομπή που είναι και άκρος καλοκαιρινή. Τι να πούμε, ανάλαφρα θέματα έχουμε σήμερα, έτσι για να κλείσουμε και να προετοιμαστούμε για ένα καλοκαίρι όσο το δυνατόν καλύτερο, με γεμάτες στιγμές, με πολλές παρέες και πολλές βουτιές και ωραίες εικόνες και όσοι μπορούμε από εμάς να ταξιδέψουμε και να δούμε ωραία μέρη και να γνωρίσουμε και καινούργιους ανθρώπους, καινούργιες κουλτούρες και να ξεφύγουμε λίγο έτσι από αυτή την ζωφερή καθημερινότητα, για να μην πω πραγματικότητα, και να την αλλάξουμε όσο αυτό περνάει από το χέρι μας. Ακούστηκε το τελευταίο. Από το χέρι μας, λοιπόν. Όπως κάθε εκπομπή, ξεκινάμε λέγοντας ποιος γιορτάζει σήμερα και πότε δει ο ήλιος, για να δούμε πόσο χρόνο έχουμε μπροστά μας ακόμη για βόλτες και βουτιές. Για να δούμε τώρα εδώ τι έχουμε ετοιμάσει. Ξεκινώντας, είπαμε να πούμε αυτό, ότι γιορτάζει ο Ερίκος. Έχουμε την Ανατολή στις 6 ώρα και τη Δύση του Ήλιου στις 20:51. Αυτά νομίζω έτσι για αρχή. Λίγα πράγματα για καλοκαιρινά tips μόδας και υγείας και ομορφιάς. Και για το τελευταίο κομμάτι του Ευζήν, έχουμε κάτι που σε όλους έτσι είναι μια αγαπημένη φυσιογνωμία, μια αγαπημένη προσωπικότητα, ένας ηθοποιός που όλος ο κόσμος γνωρίζει. Μιλάω για τον Brad Pitt και πώς αυτός προσέγγισε τους δικούς του προσωπικούς δαίμονες έτσι στην τελευταία του συνέντευξη, λέγοντας ότι έχει καταφέρει να τους ξεπεράσει. Και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα, ίσως έτσι, κάπως έτσι κλείσει αυτή η σεζόν αυτής της εκπομπής. Γιατί αν θυμάστε την προηγούμενη εκπομπή, είχαμε καταπιαστεί με τον Τζόνι Ντεπ και τη Δίκη, άλλος αγαπημένος από εκεί. Νομίζω ότι είναι συμβολικό να κλείσουμε με την συνέντευξη του Brad Pitt, να κάνουμε ένα μουσικό και επιστρέφουμε με όλα τα θέματα. Thank you.
Και κάπως, έτσι να συνεχίσουμε, γιατί μπορεί και να μας φτάσει ο χρόνος για την τελευταία εκπομπή, να πούμε συγχαρητήρια πριν μιλήσουμε για άλλα θέματα στα παιδιά που πήραν το πτυχίο τους μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσο αγώνα, που δεν ήταν μόνο απλά φοιτητές, είχαν και την δουλειά τους, ήταν και άριστοι επαγγελματίες. Συγχαρητήρια λοιπόν στη Σταυρούλα και σε όλα τα παιδιά που πήραν το πτυχίο και νομίζω ότι οι εορτασμοί θα συνεχιστούν. Επίσης, να πούμε περαστικά στα φιλαράκια εδώ που έχουν COVID, περαστικά Δημήτρη, περαστικά Σελήνη και σε όλους τους άλλους που μιλήσαμε σήμερα. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είστε όλοι περδίκια και θα κάνουμε έτσι χαλαρές βόλτες και θα πίνουμε ποτάκια. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Βάλτε τα δυνατά σας. Σας έχω και αφιερωμένο θέμα για το πώς θα μπουστάρουμε και θα βοηθήσουμε τον οργανισμό μας, το νοσοποιητικό σύστημα. Αυτά νομίζω έτσι από αναφορές που ήθελα να κάνω. Και για πάμε τώρα να ξεκινήσουμε, να δούμε τι θα επιλέξουμε για αρχή. Θα επιλέξουμε μόδα ή fitness θέματα. Για να δούμε τι έχω εδώ ετοιμάσει. Λοιπόν, έχουμε διάφορα. Διάφορα. Με τι να ξεκινήσω όμως, Να ξεκινήσω με αυτό που έλεγα πιο πριν. Πώς μπορούμε να μπουστάρουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Υπάρχουν διάφορες συνταγές. Ξηρή καρπή, λέει, σπόροι και τα αποξηραμένα φρούτα είναι νόστιμα, εύκολα στη συντήρηση και μπορούν να καταναλωθούν οπουδήποτε. Είναι πλούσια σε ψευδάρκυρο, κάλιο, σίδηρο, φυτικές ίνες, ωμέγα 3 και ωμέγα 6 λιπαρά που βοηθούν το ανοσοποιητικό και καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες. Καθημερινά εκτιθέμεθα σε πολλούς βλαβερούς για την υγεία παράγοντες. Αν έχουμε όμως ισχυρό νοσοποιητικό, το σώμα ανταποκρίνεται καλύτερα στους ιούς και στα βακτήρια. Επίσης, παιδιά, το κοινωνικό στρες μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο το νοσοποιητικό σύστημα γερνάει. Να ορίστε, μου στέλνει και ο Ρήγας, περαστικά Ρήγα. Αυτή είναι η πρώτη φορά που τέτοιες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το νοσοποιητικό κύτταρα έχουν συλλεχθεί σε μια μεγάλη εθνική έρευνα. Καθώς οι άνθρωποι γερνούν, το νοσοποιητικό του σύστημα αρχίζει φυσικά να μειώνεται. Αυτή η γύρανση του νοσοποιητικού συστήματος ονομάζεται ανοσοευαισθησία. Μπορεί να είναι ένα σημαντικό μέρος τέτοιων προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την ηλικία, όπως ο καρκίνος, οι καρδιακές παθήσεις, καθώς και η λιγότερο αποτελεσματική απόκριση των ηλικιωμένων στα εμβόλια. Ωστόσο, δεν γερνούν όλα τα νοσοποιητικά συστήματα με τον ίδιο ρυθμό. Σε μια πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το κοινωνικό στρες σχετίζεται με σημάδια επιταχυνόμενης γύρανσης του νοσοποιητικού συστήματος. Οπότε, παιδιά, το μήνυμα είναι ένα. Όλοι το περνάμε, λοιπόν, αυτό το κοινωνικό στρες. Πρέπει να προσέχουμε, γιατί πέραν της εικόνας, το χειρότερο απ' όλα είναι ένα γερασμένο νοσοποιητικό σύστημα. Δεν θέλω τέτοια. Κάτι κάνω εδώ με τα καλώδια. Επίσης να πούμε, δεν ξέρω αν το ξέρατε, ότι το καρπούζι έχει μεγάλη διατροφική αξία. Είναι, λέει, ο βασιλιάς των καλοκαιρινών φρούτων. Πάλι νόμιζα ότι δεν έχει καμία τέτοια αξία και ότι ήταν απλά ένα δροσιστικό διάλειμμα στη μέρα μας. Είναι η ιδέα μου. Για να δούμε τι μπορούμε να μάθουμε γι' αυτό. Το καρπούζι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μας φρούτα. Ίσως επειδή το έχουμε συνδέσει με τις ωραιότερες στιγμές των διακοπών, τα μεσημέρια όταν ήμασταν παιδιά, διακοπές με φίλους, σε σκηνές, στο αγαπημένο νησί, αλλά και τα βράδια στη βεράντα, σωστό. Και στην παραλία λίγο πριν την επόμενη βουτιά, δροσερό, λαχταριστό και θρεπτικό, είναι ο βασιλιάς των καλοκαιρινών φρούτων και πρέπει να μάθεις τα πάντα για τη διατροφική του αξία και τα ωφέλη του στον οργανισμό.
100 γραμμάρια καρπούζι αντιστοιχούν σε 30 μόλις θερμίδες. Είδατε. Για ποιους λοιπόν λόγους θεωρείται ένα από τα πιο θρεπτικά και σημαντικά για την υγεία μας φρούτα? Πλούσια πηγή αντιοξειδωτικών, βιταμίνη C, ενισχύει μάλλον το νοσηπητικό σύστημα και χαρίζει εξτραλάμψη στο δέρμα. Η καροτίνη και το λικοπένιο που επίσης περιέχει εκτός από αντιοξειδωτική δράση βοηθούν σημαντικά στην πρόληψη σοβαρών παθήσεων όπως η αρθρίτιδα, το άσθμα κτλ. Βιταμίνη Β6 και Β1 προσφέρουν ενέργεια. Αργινίνη, πρόκειται για ένα αμμονοξύ που περιέχει το καρπούζι που συνιστούν οι γιατροί. Μάλιστα, κάλιο και μαγνήσιο, δύο επίσης σημαντικές ουσίες που περιέχει το καρπούζι. Απώλεια βάρους, χαμηλές θερμίδες και φυσικά δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα, γιατί δεν έχει ούτε λίπος, ούτε... επίσης έχει μικρή περιεκτικότητα σε σάκχαρα. Αυτά σε γενικές γραμμές, και οι φυτικές λεϊνές δημιουργούν ένα έντονο αίσθημα κορεσμού με αποτέλεσμα να χάνεις ευκολότερα βάρος με τον πιο απολαυστικό τρόπο. Και να πούμε και μια συνταγή. Βάζεις, λέει, το καρπούζι κομμένο σε μικρά κομμάτια στο μπλέντερ, το πολυτοποιείς, το σουρώνεις, προσθέτεις τη γρεναδίνη και το δυόσμο, ανακατεύεις πολύ καλά, ρίχνεις το χυμό σε μια μεγάλη κανάτα και το βάζεις στο ψυγείο και μπορείς να καταναλώνεις 1 με 2 ποτήρια καθημερινά. Δεν έχετε παράπονο. Νομίζω ήταν ένα φρεσκότατο ρεπορτάζ που... άρθρο μάλλον. Από κάτω είχε βέβαια και ρεπορτάζ. Και συνεχίζοντας λοιπόν σε αυτό το mood, να πούμε έτσι τι μπορούμε να κάνουμε για να μαζευτούμε, να... βοηθήσουμε λίγο και τον οργανισμό μας με τη διατροφή. Εδώ μας λέει ο αρθρογράφος να μειώσουμε την κατανάλωση μαγειρικού αλατιού, να περιορίσουμε την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Εντάξει, αυτό τώρα το καλοκαίρι δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Όχι φαγητά πλούσια σε κορεσμένο λίπος, μειωμένη πρόσληψη τροφίμων με ζάχαρη, εντάξει αυτό. Αυτή είναι η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, αυξημένη κατανάλωση υγρών, νερό, πράσινο τσάι, χυμό και γάλα. Επίσης, πρόσληψη τροφίμων πλούσιων σε θρεπτικές ουσίες που αναχαιτίζουν την εμφάνιση κυταρίτιδας. Σωματική άσκηση και μας λέει και 2-3 συνταγές εδώ. Τώρα δεν ξέρω, θέλουμε να τα διαβάσουμε. Πρωινό ένα ποτήρι, γάλα με δημητριακά, ενδιάμεσα ροδάκινο, μεσημέρι φασολάκια, μια μερίδα τυρί και κάποιες ελιές, απόγευμα σμούθι με ρόφι μακαρίδας, πεπόνι και 2 μπισκότα από την Μπερ Βρώμης, και το βράδυ τόνο σε λάδι, νερό και σαλάτα ροκαγκούρι ντοματίνια. Ωραίο μου ακούγεται, έτσι πολύ καλοκαιρινό. Τι άλλο να πούμε που έχει να κάνει με διατροφή και τέτοια θέματα, για να, πριν περάσουμε στο κομμάτι της μόδας. Για να δούμε τι άλλο έχουμε να πούμε. Νομίζω το αγαπημένο μου κομμάτι ήταν αυτό με το καρπούζι τελικά. Έλεγα ότι ίσως να μην προλάβω να το διαβάσω αυτό το άρθρο, αλλά ήταν πολύ ωραίο. Να κάνουμε ένα μικρούλι μουσικό και επιστρέφουμε με θέματα μόδας και θα κλείσουμε με το κομμάτι του Ευζήν, και είχαμε πει ότι σήμερα έχει την δημιουργητική του ο Brad Pitt. We'll be right back.
Τα κόβω τα κομμάτια πριν τελειώσουν, γιατί θέλω να προλάβω να τα πούμε έτσι όλα τα θέματα μέχρι τις, μέχρι τις 10. Κάτσε να το βάλουμε πιο βολικά εδώ το μικρόφωνο. Και αυτό που τώρα πρόκειται να πούμε για διάφορα θέματα μόδας, αλλά πριν τα πούμε, έχω ξεχωρίσει ένα ενδιαφέρον άρθρο που λέει, που σε αυτό πρωταγωνιστεί η Ναόμι Κάμπελ και μας λέει ότι ακολουθεί τη φιλοσοφία less is best και εξηγεί τους λόγους. Για να την ακούσουμε. Η Ναόμι Κάμπελ, λοιπόν, είναι ένα από τα διασημότερα top models ever και τα τελευταία χρόνια απέχει μεν από τις πασαρέλες, αλλά επιλεκτικά πραγματοποιεί κάποιες φωτογραφίσεις και ακόμη πιο επιλεκτικά δίνει συνεντεύξεις. Στην τελευταία, όμως, μίλησε τόσο για την καριέρα της, όσο για τον τρόπο που αντιμετωπίζει το χρόνο που περνά, καθώς επίσης και για τα μυθιστικά της ομορφιάς της. Όταν ξεκίνησα το modeling, φορούσα όσο περισσότερο μακιγιάζ γινόταν σχεδόν σαν μάσκα. Τώρα πια κάνω το ακριβώς αντίθετο. Θεωρώ πως είναι ό,τι καλύτερο να χρησιμοποιώ όσο το δυνατό λιγότερα προϊόντα, ώστε να μπορούν να με δουν, να με νιώσουν και να, να βλέπουν τις εκφράσεις μου, λέει η Κάμπελ. Αν φροντίζεις την επιδερμίδα σου και τις χαρίζεις θέψη, δεν έχει ανάγκη το υπερβολικό μακιγιάζ. Όσο μεγαλώνει κανείς άλλωστε, όσο το λιγότερο τόσο το καλύτερο και πιστέψτε με, είναι ωραιότερο ένα σωστά ενδεδομένο δέρμα από το ματ φινίρισμα. Πολύ έτσι απλά και πράγματι νομίζω ουσιαστικά tips αυτά από μία εδώ ιέρια της μόδας και της ομορφιάς. Και να πούμε αυτά που είπαμε, τα θεματάκια μόδας που σας υποσχέθηκα. Να πούμε ότι όλο το χρόνο σκεφτόμαστε πώς, τι θα βάλουμε εκεί στο γραφείο, όσοι από εμάς πήγαιναν αυτές τα 2 χρόνια που πέρασαν. Τώρα όμως νομίζω ότι ήρθε η ώρα για αυτό το περιβόητο beachwear. Για να δούμε. Στις αρχές κάθε καλοκαιριού, οι περισσότερες από εμάς αρχίσουμε να ψάχνουμε ποιο θα είναι το μαγιό που θα ψωνίσουμε, η τσάντα θαλάσσια, τα ρούχα και τα οποία θα εμφανιστούν στην παραλία κάνοντας τη λάτα beachwear looks. Οι επιλογές μας είναι πολλές, καφτάνια, καπέλα, παντελόνες, σορτσάκια και το μόνο που μένει είναι να κάνουμε τους σωστούς συνδυασμούς έτσι ώστε να αναδείξουμε πλήρως το καλοκαιρινό μας look. Αν χρειάζεσαι έξτρα βοήθεια, ρίχνεις εδώ μια ματιά στο post που θα διαβάσουμε και νομίζω ότι είσαι εντάξει. Λοιπόν, τα καφτάνια παραμένουν ψηλά σε επιλογές για την παραλία, έρηνα, άνετα, δίνουν κοψό αποτέλεσμα, ενώ δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα. Ιδανικός συνδυασμός με σανδάλια. Πραγματικά εδώ το styling που έχουν κάνει σε αυτό το άρθρο είναι φοβερό. Αξίζει δηλαδή να δείτε τις φωτογραφίες, τους συνδυασμούς χρωμάτων. Πράγματι, ενώ αν τα σκεφτεί κανείς ξεχωριστά, λέει ότι θα έλεγε κανείς ότι δεν θα τέριαζαν. Έτσι όπως το έχουν οι στυλίστες εδώ φτιάξει, το όλο concept είναι φοβερό. Τα πετσετέ, λέει, παντελόνια. Είναι μια stylish επιλογή που ειδικά αν τα συνδυάσουμε με το μπικίνι, με το top του μπικίνι, είναι και ένα πλεκτό καπέλο, είσαι ok. Ένα, λοιπόν, ανδρικό που πουκάμισο με ρίγες γίνεται το beach wear look σου. Αναδεικνύει το χρώμα του μαγιό και με τον καλύτερο τρόπο. Τα κροσέ ρούχα είναι μεγάλη τάση και οι φούστες θα αντικαταστήσουν το κλασικό jean shortsάκι με το πιο τυλάτο τρόπο. Τα boxer shorts είναι η νέα μονή των τέλος πάντων bloggers εδώ. Άνετα και τέλεια για την παραλία που τα συνδυάζει με το μπικίνι και ένα cute καπέλο. Πιζάμα set και στην παραλία με σορτσάκι και αν το πουκάμισο σε όμορφα ροζ χρώματα που σετάρεις με rope sandals και ψάθινη τσάντα. Σε top και παρεώ με υπέροχα χρώματα που αν δεν τα βρεις μπορείς απλά να αγοράσεις το αγαπημένο σου ύφασμα και να το φτιάξεις. Shirt dress, πρώτη επιλογή για την παραλία, με ψάθινη τσάντα και κλασικά δερμάτινα σανδάλια, πλεκτό σύνολο με hot σορτσάκι και top με ένα νόμο που απογειώνεις με ένα μαντίλι, που κάνεις σε έντονα χρώματα και μαντίλι στα μαλλιά σαν μπαντάνα που φέτος κάνει δυναμικό comeback για εμφάνιση που τραβάει τα βλέμματα. Και τι να πούμε τώρα, να πούμε για τα καπέλα, ότι είναι ένα βασικό αξεσουάρ του καλοκαιριού και είναι λίγο δύσκολο
να επιλέξεις το κατάλληλο καπέλο για σένα. Και εγώ δυσκολεύομαι, άλλα μου είναι τεράστια, άλλα μου είναι πιο μικρά. Δεν ξέρω, λίγο αυτό θέλει ένα ψάξιμο για να δεις τι σου ταιριάζει. Όποιο και αν είναι λοιπόν το στυλ, σίγουρα μπορείς να βρεις το ιδανικό καπέλο για σένα. Ψάθινα, υφασμάτινα, πλεκτά, με σχέδια, με χρώματα, με μοτίβα. Τα καπέλα μας φτιάχνουν κυρίως τη διάθεση. Ας δούμε λοιπόν τις τάσεις για φέτος. Λοιπόν, το μαύρο χρώμα δεν είναι συνδυσμένο, όμως όσοι επιλέξουν ένα μαύρο καπέλο έχουν ένα σοφιστικό στοιχείο στο look που κάνει τη διαφορά. Τα σπάνια bucket hats είναι τέλεια για το beach look, ενώ μπαίνουν στην τσάντα εύκολα και τα φοράς όποτε θες. Μικρά ψάθινα καπέλα που θα απογειώσουν το beach look σου. Λεκτά καπέλα που φέτος κάνουν θράψη. Καπέλα με Mexican style που φοράς και στην πόλη με boho look. Καπέλα που θυμίζουν έρημο και εξορμήσεις για... Αυτό νομίζω ότι το σκέφτομαι. Νομίζω ότι αυτό μου αρέσει πιο πολύ από όλα που κάνεις... Λέει καπέλα που θυμίζουν έρημο και εξορμήσεις για εσένα που κάνεις πολλές δραστηριότητες στην παραλία. Χρωματιστά καπέλα για μέσα στην πόλη από υφάσματα που προσφέρουν δροσιά και άνεση. Καπέλα με ινδιάνικα στοιχεία για να απογειώσουν το σύνολο. Ψάθινα καπέλα σε μπάσκετ σχέδια, για απόλυτο 70 style. Μεγάλα πάνινα καπέλα με μοτίβα που δίνουν summer mood. Κλασικά μεγάλα ψάθινα καπέλα. Πλεκτά καπέλα σε έντονα χρώματα για super urban look. Καπέλο με λουλούδια για απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση. Καπέλα με logo για εσένα που παραμένεις έτσι fashionable στην παραλία. Και baseball hat για την πόλη και για τις διακοπές, άνετα όπως πάντα. Αυτά ήταν λοιπόν έτσι τα tips της μόδας. Για να δούμε. Μου φάνηκε ότι ήταν περισσότερα, αλλά τελικά τα είπα πολύ γρήγορα για να τα προλάβω και τελείωσαν εδώ τα άρθρα για την ομορφιά και τη μόδα. Οπότε επανερχόμαστε με το κομμάτι του Ευζήν, μετά το τελευταίο μουσικό και τα λέμε έτσι όλα μέχρι να κλείσουμε σε ένα τέταρτο.
Αυτό το άφησα να τελειώσει, είδατε. Οπότε, πού περνάμε τώρα, στο τελευταίο κομμάτι για απόψε. Λοιπόν, στο κομμάτι λοιπόν του Ευζήν έχω εντάξει την συνέντευξη του αγαπημένου Brad Pitt. Και τι λέει αυτός ο άνθρωπος σε αυτή τη συνέντευξη, για να δούμε. Δηλώνει πως ξεπέρασε, αλλά βλέπω... Είναι καλύτερα έτσι. Νομίζω ακούγεται καλύτερα. Ουπς. Λοιπόν, μπορεί και να το έσπασα. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει σε αυτή τη συνέντευξη. Λέει λοιπόν ότι έχει ξεπεράσει τους δαίμονές του, αποκαλύπτει πως νίκησε τον αλκοολισμό. Νυφάλιος και σοφότερος δηλώνει πια ο Brad Pitt, ο οποίος φωτογραφίζεται στο περιοδικό GQ, μιλώντας για την περίοδο μετά τον χωρισμό του με την Angelina Jolie, αλλά και για το πώς άλλαξε τη ζωή του. Το πρόσφατο εξώφυλλο του στο περιοδικό GQ, ο Brad Pitt όχι απλά φωτογραφίζεται βγάζοντας ένα πιο art profile, αλλά κάνει εξομολογήσεις για τη ζωή του με ιστορίες που ποτέ ξανά δεν έχει μοιραστεί δημοσίως και αφορούν κυρίως το διάστημα μετά το διαζύγιο του από την Angelina Jolie, όταν θέλησε να αποτινάξει από πάνω του τους δαιμονές του για να γίνει τελικά σοφότερος, όπως υποστηρίζει. Επίσης, μιλάει για διάφορα θέματα που δεν είχε ξαναμοιραστεί δημοσίως. Ήταν, λέει, πολυθεωρητικό να εκθέτεις τις άσχημες πλευρές του εαυτού σου με αφορμή τη νέα του ταινία Bullet Train. Ο ακριβοθόρητος σε συνεντεύξεις Brad Pitt κάνει μια φωτογράφηση εντελώς διαφορετική από εκείνη που τέριαζε σε ένα διαχρονικό σεξ σύμβολο όπως εκείνος. Ο παγκόσμιος γόης, όπως σοφά μια βρετανική εφημερίδα τον είχε αποκαλέσει, είναι βυθισμένος στο εξώφυλλο της αμερικάνικης έκδοσης του GQ μέσα σε μια λίμνη με λουλούδια και νούφαρα. Αν και τα σημάδια του χρόνου είναι πιο εμφανή πάνω του, ο Brad παραμένει για πάντα ο Brad της καρδιάς μας. Από καρδιάς μας χάρισε και εκείνος μια σπάνια εξομολόγηση για το διάστημα μετά το διαζύγιο του με την Angelina Jolie του 2016. Σε εκείνη φυσικά δεν αναφέρεται καθόλου. Οι σχέσεις τους άλλωστε παραμένουν την κόψη του ξηραφιού. Ο Pitt αναφέρεται στο θετικό που προέκυψε το διάστημα της πανδημίας, αφού κατάφερε να κόψει οριστικά το τσιγάρο. Είμαι σε μια ηλικία όπου τίποτε καλό δεν προκύπτει από αυτό. Αναφέρεται όμως ένα άλλο πιο δύσκολο αγώνα για να νικήσει τον αλκοολισμό. Εντάχθηκα, λέει, στους ανώνυμους αλκοολικούς, σε ένα άκρος ιδιωτικό γκρουπ προσεκτικά επιλεγμένων ανθρώπων για αυτό που ήταν ασφαλές. Άκουγα ιστορίες από άλλους ανθρώπους που έβγαζαν τα ασπλάχνα τους από το πολύ ποτό και αυτό ήταν φρικτό για εμένα. Τους έβλεπα να μιλούν ειλικρινά και να ανοίγονται με έναν τρόπο που δεν είχα δει ποτέ ξανά στη ζωή μου. Ήμουν σε αυτό το ασφαλές μέρος όπου δεν υπήρχε κριτική. Ήταν απελευθερωτικό να εκθέτεις τις άσχημες πτυχές του εαυτού σου. Είναι ανεκτίμητο αυτό. Για να μην διαβάσουμε τώρα όλη τη συνέντευξη, πραγματικά καταλήγουμε στο ότι όταν αντιμετωπίζεις τα αρνητικά σου σημεία, νομίζω και αυτό που λέγαμε πάντα όλους αυτούς τους μήνες, νομίζω το μήνυμα ήταν ότι υπάρχει το χέρι εκεί έξω, αρκεί απλά να απλώσουμε και εμείς το δικό μας όταν χρειαζόμαστε βοήθεια. Με αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε και θα ανοίξουμε πάλι πρώτο Θεός με το καλό και να είμαστε καλά το Σεπτέμβρη την εκπομπή, λέγοντας ότι σε όλα υπάρχει, σε όλα τα θέματα, σε όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις, αρκεί να έχουμε καθαρό μυαλό, να εντοπίσουμε το πρόβλημα και να αναζητήσουμε
τη βοήθεια. Και όλα ξημερώνει για όλα τα θέματα μια καινούργια ημέρα, οπότε όλα αντιμετωπίζονται. Ευχαριστώ για όλη αυτή την παρέα, ευχαριστώ για τα απολαυστικά σας μηνύματα. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε το Σεπτέμβρη, μιλώντας πάλι έτσι για τις εμπειρίες μας, για να περάσουμε ένα γεμάτο ωραίες εικόνες και στιγμές καλοκαίρι. Και από Σεπτέμβρη θα έχουμε και άτομα εδώ και καλεσμένους και τα λοιπά. Θα δούμε τι άλλο καινούριο μπορούμε να κάνουμε. Σας φιλώ, σας εύχομαι καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι και ραντεβού το Σεπτέμβρη. Γεια!